Πάμε στο Χάρη Βαβουρανάκη, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Βαβουρανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πόσο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα κρούσματα δεν μειώνονται στον βαθμό που εμείς περιμέναμε μετά από 15-20 μέρες περιοριστικών μέτρων? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει, και είναι αυτό που παρατηρούμε, ότι υπάρχει μια μείωση της αυξητικής τάσης των κρούσματων. Και αυτό είναι ελαφρά ενθαρρυντικά, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, να μην κυκλοφορούμε στο βαθμό που κυκλοφορούμε, και επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι περισσότερο προσεκτικοί, να φοράμε τη μάσκα μας, να μην πηγαίνουμε να έχουμε αυτό που λέμε συνοστισμό ή να έχουμε συναθρήσεις ακόμα και στο σπίτι μας, ακόμα και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι γνωστοί μας, αλλά δεν πάβει να έχουν και αυτοί τις επαφές τους. Κύριε Βαβουρανάκη, όμως, να σωστό αυτό που λέτε, αλλά απ' την άλλη μας δίνει και η πολιτεία κάποια παραθυράκια τα οποία οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται. Ακούστε, δεν πρέπει να ψάχνουμε παράθυρα που μπορούμε να βρούμε, πρέπει να τα κλείνουμε μόνοι μας, γιατί ξέρετε, από αυτά τα παράθυρα μπαίνει και ο ιός. Δεν βγαίνουμε μόνο εμείς, και όταν μπαίνει ο ιός τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η σοβαρότητα της κατάστασης κρίνεται, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, από τον αριθμό των διασωληνωμένων αφενός και αφετέρου, κρίνεται επίσης και από τους θανάτους. Και βλέπετε ότι η θνητότητα κάθε μέρα ανεβαίνει όλο και προς τα πάνω και οι διασωληνωμένοι ανεβαίνουν σταθερά. Όσο αυξάνονται οι ενοσηλευόμενοι, τόσο μετά από λίγες μέρες κάποιοι από αυτούς θα μπουν στην μονάδα εντατικής νοσηλείας. Και εκεί η παραμονή τους δεν είναι για λίγο, είναι για αρκετές μέρες, και αντιλαμβάνεστε πόσο πιεστικό γίνεται αυτό για το σύστημα υγείας. Η διασπορά εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, κύριε Βαβουρανάκη, είναι μεγάλη? Θα έλεγα ότι η προσπάθεια που γίνεται τόσο από τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς στα μεγάλα αστικά κέντρα να συγκρατήσουν τον κόσμο που βγαίνει προς τα πάνω, όσο και από τα κέντρα υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, και νομίζω ότι υπάρχει ένας σχετικός περιορισμός των ασθενών, των ανθρώπων που πάνε στα νοσοκομεία για λόγους υγείας. Επιτρέψτε μου να πω προς επίρρωση όλο αυτό που σας περιγράφω, ότι για παράδειγμα τον περασμένο μήνα στα κέντρα υγείας είχαν γίνει περίπου κατά μέσο όρο 70 τεστ σε όλο αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να γίνονται στα κέντρα υγείας στην επαρχία, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πήγαιναν προς το νοσοκομείο και έτσι θα υπήρχε μια ροή προς τα εκεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάρα πολλοί ιδιώτες γιατροί παρακολουθούν ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, δεν χρειάζονται νοσηλεία στο σπίτι, και αυτό βεβαίως και δίνει μια βοήθεια στα νοσοκομεία από ανθρώπους που ενδεχομένως θα πήγαιναν και θα ζητούσαν βοήθεια. Άρα νομίζω ότι υπάρχει προς τα εκεί. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε, και επιμένω σε αυτό, ιδιαίτερη προσοχή, είναι να είμαστε εμείς εκείνοι που θα διαφυλάξουμε τα μέτρα, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παραθυράκια που είπατε προηγουμένως που αφήνει η πολιτεία, για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα. Και επιτρέψτε μου να πω, παρακολουθώντας την κατανομή που γίνεται στην περιοχή μας στο Ηράκλειο, θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επαρχία, διότι εκεί ίσως είναι πιο χαλαρή η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, της ατομικής προστασίας, θα έλεγα. Από την εικόνα λοιπόν που έχετε, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα στην ενδοχώρα και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύετε? Εγώ θα προσθέσω βέβαια ότι αν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις είχαν θωρακίσει περισσότερο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτές τις δομές, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο έντονο εντός των νοσοκομείων. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που λέτε, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί, και παίρνω την πάσα, επιτρέψτε με, από αυτό που είπατε, να πω ότι εμείς έχουμε προτείνει σαν Ιατρικό Σύλλογο επιπλέον να το θωρακίσουμε, προλαβαίνουμε ακόμα και τώρα. Και στα κέντρα υγείας, πέρα από το να είναι κέντρα COVID στις περιοχές, να γίνουν και κέντρα αντιμετώπισης των ασθενών εκείνων που χρειάζονται να αντιμετωπιστούν ως επίγοντα περιστατικά, αλλά δεν χρειάζονται νοσηλεία. Και έτσι, αντί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν στα τμήματα επίγοντων περιστατικών, να παραμένουν εκεί. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει άμεσα προσλαμβάνοντας γιατρούς ειδικοτήτων στα κέντρα υγείας που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ανθρώπους και να μην φτάνουν ούτε αυτοί στα τμήματα επίγοντων περιστατικών. Γιατρέ, ολοκληρώστε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που συμπληρώνει τη δράση και την λειτουργία των ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων στις πόλεις.
Γιατρέ, το εμβόλιο φαίνεται ότι έρχεται. Μην περιμένουμε όμως από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη, μόλις ξεκινήσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί, να έχουμε και κατακόρυφη μείωση των κρουσμάτων. Κρούσματα θα έχουμε. Να ξεκινήσουμε από το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι εκείνο που θα μας φέρει σε μία... Θα μας ηρεμήσει κατά κάποιον τρόπο από την ένταση που αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι να έρθει, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Γιατί θα φαντάζομαι αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε χαμηλό υλικό φορτίο για να μπορέσει να κάνει κανείς τον εμβολιασμό σε εκείνη την περίοδο, αφενός. Και δεύτερον, θα πρέπει προοδευτικά να αυξάνονται οι ομάδες πληθυσμού, εκείνες που οι ευάλωτες και εκείνες που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα χρειαστεί κάποιον χρόνο. Να σας πω ότι εμείς σαν ιατρικός σύλλογος διοργανώνουμε μια διαδικτυακή ενημέρωση την Κυριακή ακριβώς για αυτό το λόγο, για τους εμβολιασμούς, με έγκριτους επιστήμονες που θα μπορέσουν να ενημερώσουν τόσο τους συναδέλφους μου αλλά και τους συμπολίτες μας γύρω από το εμβόλιο, έτσι ώστε να είμαστε ενήμεροι όταν θα χρειαστεί να το κάνουμε ως πολίτες για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Από την στάση που έχουμε κρατήσει μέχρι και σήμερα, είστε αισιόδοξος ότι θα το κατορθώσουμε αυτό μέχρι να έρθουν οι πρώτοι εμβολιασμοί? Πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Δεν χρειάζεται να έχουμε καμία εικόνα χαλάρωση. Άλλωστε, συμβαίνει πάντα όταν βλέπουμε 2-3 μέρες τα κρούσματα να πέφτουν. Εμείς παίρνουμε, ενθουσιαζόμαστε λίγο και αμέσως την επόμενη μέρα πάμε προς τα πίσω. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην είμαστε χαλαροί, και για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα, θα πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε το παρόν. Μάλιστα. Κύριε Βαβουρανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.